Να καλημερίσουμε τον κύριο Νικολιγερό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Δεν ήμουν πώς και πώς να σας ακούσω. Το τελευταίο δεν πρόλαβα τώρα να μας πιέζω. Ο χρόνος δεν πρόλαβα να το καταλάβω ακριβώς έτσι πώς μου το είπατε. Ότι έχω ρέντα τώρα τελευταία. Ναι, έτσι φαίνεται. Νομίζω επειδή ξεμπλοκάρουν τα θέματα με τους υδρογονάφκες, επιτέλους ο στρατής επανέρχεται. Ξεμπλοκάρουν ή μπλοκάρουν? Γιατί διαβάζαμε χθες τη βοηθό υπουργού εξωτερικών της Αμερικής. Έχει αναστατωθεί τώρα ο στρατής. Λέει ότι χρονοβόρος, μισό λεπτό να δω, και δεν θυμάμαι και πώς τη λένε αυτή την τύπησα. Την κυρία. Μάλλον για την Νιούλαντ. Ναι, αυτή. Λοιπόν, ότι θα κάνει 10 χρόνια να γίνει ο αγωγός, ότι είναι κοστοβόρος, ότι είναι μη βιώσιμος κτλ. Πάλι τα ίδια από τους Αμερικάνους, ναι, που δεν βάζουν και φράγκο από τη τσέπη τους. Δεν είναι πάνω με αυτό το λεξιλόγιο ακριβώς που τα είπε, αλλά αυτά εννοούσε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Καλά, και εννοούσε θα το δούμε, γιατί αυτά αλλάζουν. Εμένα αυτό που έχει ενδιαφέρον για να αναλύσουμε μαζί είναι το εξής. Όταν κάποιος μου λέει, ας πούμε, ότι ένας αγωγός έχει τόσο κόστος, ότι χρειάζεται τόσο χρόνο κατασκευής και δεν θα είναι έτοιμος, εγώ αυτό που ρωτάω είναι πολύ απλό. Είναι μια πλατφόρμα η οποία να είναι υγροποίησης φυσικού αερίου, η οποία δεν είναι καθόλου έτοιμη, πόσο κοστίζει και σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμοι, και αν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι που μας λένε ότι ένας αγωγός είναι αργός, να μας την παρέχουν με έναν γρήγορο ρυθμό. Διότι άμα όλα αυτά γίνονται με πολύ γρήγορο τρόπο, εγώ τον ξεχνάω τον αγωγό και παίρνω την πλατφόρμα και στέλνω αμέσως καράβια LNG, αλλά μετά εγώ τι βλέπω? Γιατί πάνω κάτω το κόστος μιας πλατφόρμας η οποία κάνει την υγροποίηση φυσικού αερίου είναι πάνω κάτω το ίδιο με τον αγωγό. Μετά το θέμα της κατασκευής δεν πάει τόσο γρήγορα και μετά είναι και μετοχικό. Δηλαδή ποιος έχει π.χ. στην Κύπρο που είμαστε πιο έτοιμοι για να κάνουμε σταθμό υγροποίηση στο Μαρί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν επιλέξαμε να κάνουμε σταθμό υγροποίησης στην Ξηρά, είναι ότι πάνω κάτω είμαστε στα 12 δις. Υπενθυμίζω, ας πούμε, ότι η Κύπρος μπήκε στο Δουνουτού για 17 δις. Άρα λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέω, εμένα μ' αρέσει να ακούω τέτοια πράγματα, υποτίθεται, από κάποιον που είναι σχετικό. Θα ήταν καλό να υπάρχει και μια τεχνική τεκμηρίωση, γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι τα καράβια LNG είναι έτοιμα, και βέβαια είναι έτοιμα, και στην Ελλάδα διαθέτουμε μάλιστα και τον πρώτο στόλο στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι το φυσικό αέριο πώς να είναι έτοιμο, γιατί εκεί που τα μπερδεύουν συχνά αυτοί που δεν ασχολούνται πραγματικά με τον τομέα, θεωρούν ότι το φυσικό αέριο είναι σαν το πετρέλαιο. Δηλαδή πάνω κάτω ότι είναι ίδια τιμή παντού, πράγμα το οποίο είναι λάθος εφόσον εξαρτάται από την απόσταση, ενώ για το πετρέλαιο είναι ίδια τιμή παντού. Δεύτερον, ξεχνούν ότι το πετρέλαιο όταν το βρίσκεις με την μορφή που έχει, το βάζεις στο τάνκερ, το μεταφέρεις και πάει δηληστήριο. Ωραία. Με το φυσικό αέριο, η μορφή που έχει είναι αέρια. Άρα για να κάνεις την υγροποίηση και να το κατεβάσεις στους μείον 162 βαθμούς, θα έχεις μια τεχνογνωσία, το στεγνώνεις με ζεόλιθο, πρέπει να το κατεβάσεις μετά, άρα με ένα ολόκληρο μηχανισμό που απαιτεί ένα εργοστάσιο και δεν έχει καμία σχέση με ένα σταθμό από αεροποίησης. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα μας λένε σαν να είναι έτοιμο κάτι το οποίο όταν επιλέγαμε για την Κύπρο ήδη πριν χρόνια να κάνουμε LNG, CNG ή αγωγό, το CNG το αφήσαμε αρκετά γρήγορα, μετά είπαμε ότι το LNG είναι καλύτερο γιατί έχουμε ένα συντελεστή συμπίεσης 600, παρόλο που μένουμε σε μια ατμόσφαιρα, και αυτό είναι ένα όφελος γιατί σημαίνει ότι στέλνεις ένα καράβι LNG και δεν έχεις ανάγκη να στείλεις 600, όπως θα ήταν μια αέρια μορφή. Και αυτό επίσης σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας εντός αγωγικών το πλωστάσιο, δηλαδή τον πρώτο στόλο εμπορικό, ειδικά για καράβια LNG. Το θέμα είναι η υγροποίηση. Άρα εγώ θα ήθελα, πριν μου πούν όλα αυτά και το θάψουν και το ξαναβγάλουν και το αναστήσουν κλπ, είναι ότι ο σταθμός υγροποίησης δεν είναι ένα πράγμα που είναι εύκολο,
για να καταλάβετε, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε πόσους σταθμούς ειδοποίησης έχουμε στον κόσμο. Όχι μόνο στην Μεσόγειο, στον κόσμο. Και θα δείτε ότι είναι τρεις ο κούκος. Μάλιστα. Γιατί πολύ λίγοι. Είναι κάτι πάρα πολύ, λίγοι, πολύ χρονοβόρο και πολύ δύσκολο. Άρα λέω λοιπόν, συνοψίζω. Αν έχουμε σταθμό πλωτό που μας τον φέρει π.χ. ξέρω εγώ, λέω τυχαία τώρα, η Αμερική να μας τον φέρει έτοιμο και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα και εγώ μαζί τους. Γιατί επειδή έχουμε και την Exxon Mobile που έχουμε το Γλαύκο 1 και Γλαύκο 2, ωραία. Ας αρχίσουμε να ρουφάμε, γιατί όντως το φυσικό αέριο το έχουμε ανάγκη τώρα. Και γι' αυτό χάρηκα και για την απάντηση του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, ο οποίος είπε, ωραία όλα αυτά που λέτε για να τα κάνουμε με πράσινη ενέργεια σε μερικά χρόνια, εμείς είμαστε υπέρ, έχουμε βάλει και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε τώρα με το φυσικό αέριο. Και ένα άλλο πράγμα που σίγουρα θα αρέσει στο στρατή είναι ότι το τεχνικό κομμάτι, όταν αλλάζουμε ενέργεια, δηλαδή περνάμε από μια ενέργεια που είναι ας πούμε φυσικό αέριο και μετά το καίμε για να κάνουμε ρεύμα, είναι από τις χειρότερες αποδόσεις που έχουμε. Αυτό που έχει, που είναι καλό, είναι να περνάμε από θερμικό σε θερμικό. Δηλαδή ας πούμε ένας θερμοσύφωνας είναι τέλειο πράγμα, γιατί μπορεί να έχουμε μια απόδοση που μπορεί να πιάνει και 90%. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε το αέριο σαν καύση και όχι να το μετατρέπουμε σε ρεύμα και να το παίρνουμε μετά για να κάνουμε τις άλλες δουλειές μας, έτσι. Σωστά. Άρα σαν καύση το φυσικό αέριο είναι το τέλειο, γιατί δεν έχουμε τους λίπους που έχουμε με το πετρέλαιο, είναι όντως μια πράσινη ενέργεια και έχουμε μια τεράστια απόδοση. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο και όλοι αυτοί, και το ξέρουν πολύ καλά και αυτοί που ασχολούνται με τη μαγειρική, οτιδήποτε είναι με καύση με αέριο είναι τέλεια η καύση. Το θέμα είναι ότι όταν το λέμε αυτό για να το μετατρέψουμε σε ρεύμα, πρέπει να θυμόμαστε και την απόδοση. Και εδώ εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ χαμηλά. Αλλά λέω απλώς ότι όταν το παρουσιάζουμε σε σχέση με το πετρέλαιο, είναι σωστό ότι το φυσικό αέριο είναι καλύτερο και τα λέμε και τόσα χρόνια και μαζί. Σας έχω πει από την αρχή ότι εμείς προτιμάμε το φυσικό αέριο και ακόμα και στο Ιόνιο χάρηκα, γιατί τώρα οι έρευνες έδειξαν ότι έχουμε αποθέματα φυσικού αερίου, γιατί παλιά μιλούσαμε μόνο για πετρέλαιο. Mm-hmm. Ωραία. Όταν λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε το ναυτιλιακό πετρέλαιο από τα νησιά και να μην έχουμε αυτούς τους ρήπους που παράγει το πετρέλαιο εκ φύσης και να το έχουμε αυτό με μια στεγνή καύση στους κινητήρες και να μπορούμε να έχουμε φυσικό αέριο, αυτό είναι τέλειο και αυτό γίνεται από τώρα. Το θέμα είναι πώς το μεταφέρουμε. Γιατί το LNG είναι από τα πιο ακριβά και γι' αυτό το βλέπουμε, επειδή το πληρώνουμε και ο κούκος τα ειδώνει από την Αλγερία, ενώ από τη Ρωσία είναι με αγωγό, βλέπουμε ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας και λέω, θα ήταν καλό να ακούσω την ίδια άποψη για σταθμό υλοποίηση. Γιατί άμα μου έρθει ξανά κάποιος, οποιοδήποτε, και μου πει, α, ξέρετε και ο σταθμός υλοποίησης είναι κοστοβόρο, δεν ξέρω αν θα είναι βιώσιμος, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κατασκευαστεί. Στο τέλος θα πω, ρέξτε παιδιά, το φυσικό αέριο να το βγάλουμε. Μετά πώς θα το κάνουμε. Αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα ανακοινώσεις από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, για τις έρευνες και στην Κρήτη, για τους υδρογονάδες. Αυτή την εβδομάδα δεν ήταν να γίνουν σήμερα, νομίζω ήταν να το κάνει ο Πρωθυπουργός, το μεταφέραν στην επόμενη εβδομάδα. Τι λέτε, θα φύγουμε από το κοίταγμα και θα πάμε στο κοίταγμα. Όχι, το είχαν προβλέψει ήδη ότι θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, όντως στην αρχή ήταν να το ανακοινώσουν την Παρασκευή. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε και μαζί την επόμενη εβδομάδα, αν χρειαστεί. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, Σοφία μου, δεν θα είναι τόσο πολλοί ανακοινώσεις για την Κρήτη όπως λες. Ναι. Θα είναι πιο πολλοί ανακοινώσεις που αφορούν το Ιόνιο. Το Ιόνιο. Νότιο. Mm-hmm. Ναι, και κυπρασιακό κόλπο, γιατί πολύ απλά έγιναν έρευνες το Μάρτι και τον Φλεβάρι από τα ελληνικά πετρέλαια, οι οποίες είναι ωραία τα αποτελέσματα, θα τα δούμε πιο αναλυτικά όταν τα ανακοινώσουν επίσημα. Πάντως δίνει και δυνατότητες να συνεργαστούμε και με άλλους. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι κοίταξαν τώρα φυσικό αέριο σε στρατηγικά αποθέματα θαλάσσια, ότι έχουμε κοιτάσματα στόχους και τώρα θα επιλέξουμε μικρότερες περιοχές εντός των περιοχών τις οποίες ασχολούμαστε
και να γίνουν οι έρευνες με τρεις διαστάσεις, γιατί προς το παρόν έχουν γίνει με δύο διαστάσεις. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για να έχουμε μετά μια γεώτρηση, γιατί πάνω κάτω στις γεωτρήσεις είναι μία στις τέσσερις που πετυχαίνει. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί παλιά ήταν πολύ πιο χαμηλό το ποσοστό. Γιατί τώρα κάνουμε πολύ καλές έρευνες και τριών διαστάσεων και έχουμε σχεδόν την εικόνα του κοιτάσματος ζωντανά, για να δούμε πού πρέπει να κάνουμε τη γεώτρηση για να έχουμε το μεγαλύτερο όφελος. Άρα αυτό θα ανακοινωθεί και σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε στο Ιόνιο. Όσο αφορά τώρα την Νότια Κρήτη, Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης, έχουμε πάντοτε το θέμα που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια επιτάχυνση, αλλά εδώ κανονικά φαντάζομαι ότι ο στρατής θα κάνει και κολουτούμπες, γιατί κανονικά λέμε ότι όταν είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα περιμένουμε να τα κάνουμε όλα αυτά κανονικά, και τώρα ξαφνικά θα δείτε ότι λόγω του Ουκρανικού θα κάνουμε μια επιτάχυνση και θα αναρωτιόμαστε όλοι πώς έγινε η επιτάχυνση. Αυτό πώς θα υπερπηδήσουμε το εμπόδιο, πώς? Νομίζω ότι μπορεί και να μην πάει τόσο μακριά, ας πούμε, η απόφαση, και άμα είναι ήδη, ξέρουμε ποια είναι η απόφαση και θα είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο, και από τη στιγμή που όλοι έχουν τώρα ανάγκη από φυσικό αέριο, γιατί ξέρετε, να τα λέμε και αυτά πρακτικά. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι ζητάμε φυσικό αέριο στους Αμερικανούς, αυτό που εξασφαλίζουμε προς το παρόν είναι για τους δύο χειμώνες που έρχονται, εντάξει. Και αυτό είναι καλό. Αλλά είναι μια, πώς θα το πω, μια κίνηση διάσωσης. Πρέπει σε βάθος χρόνου να το κοιτάξουμε σοβαρά. Πόσο γρήγορα μπορεί να πάει αυτό, κύριε Λιζερέ, πόσο γρήγορα μπορεί να πάει? Δηλαδή, πότε θα έχουμε αποτέλεσμα? Μας λέτε για δύο χειμώνες και μετά? Γιατί θα πάει σε βάθος χρόνου. Είναι πολύ απλό. Αν θυμάσαι καλά, Σοφία μου, είναι ότι όταν ανακαλύψαμε το κοίτασμα ΖΟΡ, έγινε εμπορικό σε τρία χρόνια. Οπότε, όπως παλαιότερα, ναι, το κοίτασμα Ταμάρ εμπορικό σε τέσσερα. Άρα μπορούμε να πάμε τόσο γρήγορα. Και βέβαια. Και βέβαια. Mm-hmm. Μα γι' αυτό παίρνει και... Εγώ κρατάω μικρό καλάθι πάντως τώρα, έτσι. Ναι, το ξέρω. Εσύ πάνω από το μικρό καλάθι, αλλά αν θυμάστε στο μπάσκετ, το καλάθι έχει πάνω από τη διάμετρο δύο φορές την μπάλα. Τι να κάνω εγώ, δεν θα το αλλάξουμε. Θα ξαναλέω λοιπόν ότι το θέμα με την απόφαση είναι, το ξέρετε πολύ καλά και το συζητάμε και χρόνια και μαζί, είναι πρώτα απ' όλα η καθυστέρηση οφείλεται σε πολιτικό πλαίσιο, όχι σε τεχνικό. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς αποφασίζουμε πολιτικά ότι ναι ρε παιδιά, το έχουμε ανάγκη και το έχουμε ανάγκη άμεσα και όχι σε 400 χρόνια, θα είναι απλό ότι πρέπει να κάνουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών, να κάνουμε μια προσέλκυση των εταιριών και να πούμε ναι, κάντε το, εμείς είμαστε έτοιμοι, άρα δεν έχουμε τα γραφοκρατικά, τα κλασικά που δεν είναι μόνο ελληνικά και σε άλλες χώρες γίνονται, και μετά να περάσουμε σε αυτό το στάδιο το οποίο είναι εντελώς εφικτό από τη στιγμή που όλοι το θέλουν και υπάρχει. Έτσι, τώρα τι γίνεται? Έχουμε ήδη τη ζήτηση πριν το βγάλουμε. Εντάξει, θέλω να πω, όσοι ασχολούνται λίγο με το εμπόριο, όταν βρίσκεται κάτι, κάθε φορά αναρωτιέστε πού θα βρείτε τους πελάτες. Εδώ οι πελάτες είναι ήδη έτοιμοι και περιμένουν να βγάλουμε κάτι. Αυτό δεν το είχαμε παλιά. Παλιά ήταν του τύπου θα βγάλουμε, ας πούμε, τα αποθέματά μας και μετά θα δούμε ποια θα είναι η προσέλκυση των πελατών. Εδώ είναι εντελώς ανάποδο. Και το ανάποδο πάει και πιο βαθιά, εφόσον είναι οι πελάτες που έχουν και τις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη συμφωνία και το συμβόλαιο με την Ελλάδα για να κάνουν την εξόρυξη. Άρα σημαίνει ότι είναι ένα πολύ καλό timing για την Ελλάδα και για την Κύπρο βέβαια, γιατί το κοιτάζουμε σε πλαίσιο ελληνισμού, να μπορούν να είναι ένας κομβικός ενεργειακός κόμβος για μια Ευρώπη που τώρα θέλει να είναι ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι αποφάσεις που έχουν πάρθει όχι μόνο από τις βαλτικές χώρες, αλλά και στο επίπεδο τώρα κοίταται και την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θέλουν πια να είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά, επειδή το ρωτάς και αυτό ξανά, Σοφία μου, είναι ότι εδώ έχουμε καταλήξει ότι μετά το 27 δεν παίρνουμε καθόλου φυσικό αέριο από Ρωσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε το 22. Και τότε ποιος ο λόγος, κύριε Λιγερέ, ποιος ο λόγος η κυρία Νούλαντ στη συγκεκριμένη ιστορία και στη συγκεκριμένη στιγμή να τορπιλίζει τον Ιντσμετ? Μα δεν τορπιλίζει, απλώς εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία σε έναν παίχτη ο οποίος δεν είναι μέσα στη συμφωνία.
Ναι, δηλαδή, αλλά τελικά όμως βγήκε ο Biden και ανακοίνωσε την λήξη του αγωγού που ερχόταν από την... Πώς το λένε τώρα αυτό, τον Nord Stream 2, όχι πώς το λένε αυτό, τον αγωγό που σταμάτησε. Ναι, τον Nord Stream 2. Nord Stream 2. Λοιπόν, δεν τον ανακοίνωσε ο Σόλτ. Δεν τον ανακοίνωσε ο Γερμανός, τον ανακοίνωσε ο Biden, δηλαδή αυτοί κάνουν κουμάντο. Όχι. Πρώτα απ' όλα, ο Biden δεν μπορούσε να το ανακοινώσαμε, οι Γερμανοί δεν είχαν πει εμείς το. Στην αποστροφή του λόγου του όμως, όταν συναντήθηκε με τον Σόλτ, νομίζω το είπε. Μετά το ανακοίνωσε ο Σόλτ, αλλά... Μπορεί να πούν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία το είπε, γιατί η Γερμανία ήταν το παλούκι, γιατί έπρεπε να αναγκαστεί η Γερμανία να πει πρώτον ότι δεν το θέλω πια, δεύτερον να αποφασίσει επίσημα η Γερμανία να πει ότι τόσο καιρό που το ήθελε και με την προηγούμενη καγκελάριο και με τον προηγούμενο πρόεδρο της Γερμανίας ότι ήταν μια λάθος στρατηγική και αυτό αναγκάστηκαν να το πούν. Αυτό δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει, ας πούμε, η Αμερική, γιατί αν θυμάστε στρατηγό, η Αμερική ήταν εναντίον του project, όχι να το υλοποιήσουν. Μόλις εμφανίστηκε το project, από τη στιγμή που οι Αμερικανοί άκουσαν ότι θα έχουμε δεύτερο αγωγό που θα έρχεται από τη Ρωσία, ήδη ήταν εναντίον. Γιατί ήταν τα συμφέροντά τους ήταν διαφορετικά από τον Nord Stream 2. Δεν είναι, εγώ θεωρώ πλέον ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να λέμε για τους πώς το λένε, ότι τορπιλίζει η κυρία Νούλαντ, έτσι δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Νούλαντ, έτσι, και τι βάρος έχει η άποψή της στην Ευρώπη. Αλλά βλέπω ότι και οι Αμερικάνοι έχουν κάνει κολοτούμπα. Δηλαδή, εμείς σαν Έλληνες στηρίξαμε τη συμμαχία, στηρίξαμε τους Ουκρανούς, κάναμε τα δέοντα και βλέπουμε τους Τούρκους να πατάνε σε δύο βάρκες. Να μην βάζουν κυρώσεις, να μην κάνουν το ένα και τώρα θα τους δώσουν και F-16, σε λίγο θα τους δώσουν και τα F-35, σε λίγο θα στήσουμε και εμείς πάλι τον ποπό μας να μας τον σφυρίξουν, πλέον εγώ, οι Αμερικάνοι, γιατί το έχουμε κάνει, είμαστε στα τέσσερα. Και ποιοι είναι κερδισμένοι πάντα? Μόνο οι Τούρκοι. Όχι. Έτσι δεν είναι? Ποιοι είναι κερδισμένοι? Μάλλον θες να εκτονωθείς. Πες με ένα πράγμα έτσι τώρα που είμαστε μεταξύ μας και δεν μας ακούτε. Όχι. Από χθες είναι... Μισό λεπτό. Από χθες που ανακοινώσαμε ότι θα βγούμε να μιλήσουμε... Εγώ σας ακούω. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που ανακοινώσαμε ότι θα σας έχουμε... Ακούστε με. Από χθες ανακοινώσαμε ότι θα είμαστε μαζί. Με ποια είναι η ένωση? Λέει, πες μπρε του Λιγερού ότι εμείς έχουμε κάτσει στα τέσσερα και έχουμε δώσει τη μισή Ελλάδα στους Αμερικάνους και όλο χαϊδεύουν την Τουρκία. Και ρωτάω, είναι ψέματα? Είναι πάρα πολύ απλή και να την ρωτήσεις και για τον ειδικό για τα τέσσερα. Ευτυχώς που έχω και μαθητές που μου εξηγούν την αυτή έκφραση. Ξαναλέω λοιπόν, όταν μου λες αυτό, ρωτάω, εσύ προτιμάς, ας πούμε, η Ελλάδα να πάρει τώρα τη θέση της Τουρκίας και η Τουρκία τη θέση της Ελλάδος σε επίπεδο γεωπολιτικό? Εγώ ότι είμαι σφαίρες. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι χάλια. Το θέμα ότι όταν μου λες εσύ τα δύο πόδια σε δύο βάρκες είναι εξαρτημένοι από παντού. Είναι εξαρτημένοι από τον ΝΑΤΟ, είναι εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Δεν τα βγάζει πέρα με τους γείτονες. Εντός της χώρας είναι οι τριβές τεράστιες που τώρα αρχίζουν να βρίζουν επίσημα τον Ερντογάν. Ποιος την θέλει αυτή τη θέση? Άρα μην τρελαθούμε. Θέλω να πω, είναι καλό να κοιτάζουμε κάπως συντηρητικά τα πράγματα για να, να έχουμε, ας πούμε, το μικρό καλάθι που λες. Εγώ το δέχομαι. Αλλά εδώ τώρα να είμαστε συγκεκριμένοι. Ξαναλέω, αυτό που αφορούσε το Nord Stream ήταν μια απόφαση καθαρά γερμανική, η οποία η Γερμανία, θα σου πω εγώ το κόστος. Η Γερμανία χρησιμοποιεί 55% ρωσικές εισαγωγές για την ενέργειά της. Π.χ. η Γαλλία δεν είναι ούτε στο 15. Γιατί έχει την πυρηνική ενέργεια, έχει άλλους τρόπους. Λοιπόν, έτσι... θα κάνουμε τώρα, όταν ας πούμε το Ευρωκοινοβούλιο παίρνει μια απόφαση να κάνουμε εμπάργο σε όλα, άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο από τη Ρωσία. Ωραία, αυτό είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ ακόμα εκεί πέρα κρατάω το μικρό καλάθι σου, γιατί εγώ περιμένω την απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωκοινοβούλιο παίζει τον ρόλο τον ηθικό το και καλά κάνει. Εγώ περιμένω μετά την υλοποίηση. Αυτό που ξέρω είναι το εξής. Είναι ότι άμα σταματήσουμε το φυσικό αέριο με μία τώρα, εντάξει, στην Γαλλία θα κοστίσει 100 ευρώ ανά πολίτη. Στη Γερμανία θα κοστίσει 900 ευρώ ανά πολίτη. Γιατί η Γαλλία έχει π.χ.
πυρηνική ενέργεια, ενώ η Γερμανία είναι έτοιμη να τα κλείσει όλα και να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια, το ποσοστό με τη Ρωσία είναι πολύ δύσκολο. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Γερμανός και λέει τελικά εμείς σταματάμε τον Nord Stream 2, είναι τεράστια υπέρβαση για τη Γερμανία. Τεράστια. Γιατί προς το παρόν δεν ξέρει από πού θα το βρει. Και λέω λοιπόν ότι εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο μπορούμε να παρέχουμε φυσικό αέριο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και το χάρηκα γιατί το είπε και πολύ σωστά και ο κύριος Μανιάτης, που ανήκει στους σπάνιους που ξέρουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους και συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτος. Και λέω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ καλό timing και να κάνουμε μια επιτάχυνση στην Ελλάδα της όλης διαδικασίας, να το χαρούν βέβαια και τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά να το χαρεί και η κοινοπραξία ExxonMobil με την Total και τα ελληνικά πετρέλαια, έτσι ώστε να προχωρήσουμε επιτέλους και να δούμε πραγματικά αυτό το φως που το έχουμε. Εντάξει. Άρα λέω απλώς ότι όταν λέμε για αυτά τα πράγματα, τις αποφάσεις τώρα που βγήκαν σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις απόλυτο δίκιο, εμείς είμαστε πάνω τη ξεκάθαροι. Μπορεί να έχουμε δικούς μας που να λένε ό,τι θέλουν, μπορεί να έχουμε δικούς μας που θέλουν να κάθονται στη Βουλή, να μην κάθονται στη Βουλή, να βγαίνουν από τη Βουλή. Όχι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό που κοιτάζω είναι τι κάνει η Ελλάδα. Από τη στιγμή που κάνουμε αυτό το πράγμα, οι ανακοινώσεις που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να σε χαροποιήσουν. Αυτό. Κύριε Λιγερέ, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσαμε να είμαστε, να είχε προβλεφθεί όλο αυτό? Γιατί το συζητάμε τώρα, 2-3 χρόνια, έτσι, και να είμαστε τώρα έτοιμοι και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή? Δηλαδή, σαν χώρα να είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε, να παράγουμε, να πουλήσουμε. Θα σου απαντήσω, μετά θα σε στεναχωρήσει. Για πείτε μας. Ναι, και βέβαια θα ήμασταν έτοιμοι. Μα όταν τον πρωτοσυζητούσαμε, κύριε Γερέ, νομίζω ότι λέγαμε 22-23 θα βγάλουμε αέριο. Δεν λέγαμε τότε? Ακριβώς, αυτό λέω. Για να θυμάστε, λέγαμε ήδη ότι ο αγωγός θα είναι τελειωμένος το 2025. Ναι. Και λέγαμε ήδη ότι το καλώδιο θα είναι τελειωμένο το 2021 και είμαστε το 2022. Έτσι. Και τώρα, μια που μιλάμε και για το καλώδιο που είναι και αυτό πολύ θετικό, αυτό είναι όλοι υπέρ. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το καλώδιο μπορεί να γίνει υπόνδεση σε 4 μήνες και ακόμα το συζητάμε, ενώ τώρα έχουμε βάλει και 657 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να πω ότι μιλάμε για το Interconnector Ευρωάσια, για το Ευρωάφρικα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, και βέβαια θέλουμε να υλοποιηθούν και όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά το θέμα είναι πάντοτε το ίδιο. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι πάρα πολύ αργές, και λέω επίσης ότι όταν μου λένε δεν κάνουμε τον αγωγό για να μην παρενοχλήσουμε το θέμα της Τουρκίας με το θέμα της επαφής στο Καστελόριζο, είναι αστείο, γιατί βέβαια το ελληνικό καλώδιο θα περάσει ακριβώς από το ίδιο σημείο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βεβαίω ότι τα καλώδια και η αγωγή δεν τους μετράμε μέσα στο δίκαιο της θάλασσας και θεωρούνται ότι είναι τοποθετημένοι. Άρα είναι καθαρά θέμα μετά στρατηγικής αξιοποίησης μιας πολιτικής απόφασης. Έχουμε βρει φυσικό αέριο το 2011 στην Κύπρο, είμαστε το 2022, μετά από 11 χρόνια ακόμα συζητάμε πώς θα το μεταφέρουμε στην Αίγυπτο. Εδώ είναι που πρέπει να τρελαθούμε. Κανονικά λοιπόν, ακόμα και έναν σταθμό υλοποίησης σε 11 χρόνια και βέβαια θα το είχαμε τελειώσει. Απλώς το θέμα ποιο είναι. Και στην Κύπρο οι πολιτικοί δεν πίστευαν ότι θα έχουμε τόσο φυσικό αέριο. Και τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέταρτο κοίτασμα. Λέμε ότι είναι το διπλάσιο πάλι από την Αφροδίτη και το λέμε σαν να είναι, ξέρω εγώ, αυτονόητο. Δηλαδή ξεχνάμε ότι στην εποχή του Τάσου Παπαδόπουλου μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, και τώρα ουσιαστικά έχουμε δει ήδη 5 Αφροδίτες και το έχουμε κάνει σχεδόν σαν ρουτίνα. Ναι, δηλαδή, οι Κύπροι... Θα βάζουμε νέο κοίτασμα και θα λέμε και τι έγινε, εντάξει, το ξέρουμε ότι έχουμε φυσικό αέριο. Οι Κύπροι δεν το πίστευαν, αλλά το προχώρησαν και είναι έτοιμοι. Μα συγγνώμη τώρα, λέει, από το 11 έχουν αέριο και δεν έχουν τι να το κάνουν. Εμείς εδώ γίνεται εξόριξη. Όχι, έχουν να το. Όχι, στρατηγή μου, δεν είναι αυτό. Γιατί το έχουμε πουλήσει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Αφροδίτη, το έχουμε πουλήσει στους Αιγύπτιους. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι
όλα πάνε πολύ αργά, γιατί τότε δεν το πιστεύαμε. Και λέω λοιπόν ότι τώρα που το πιστεύουν όλοι και έχουν ανάγκη όλοι από φυσικό αέριο, και δεν θα συζητήσουμε αν είναι πόσο πράσινο, πόσο είναι ανανεώσιμο κλπ. Είμαστε όλοι υπέρ της ιδέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά χρειαζόμαστε ταυτόχρονα και φυσικό αέριο γρήγορα. Ωραία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό timing για να προχωρήσουμε πολιτικά και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική την οποία συζητάμε τόσο καιρό, και να το δούμε ότι σε τεχνικό επίπεδο δεν έχουμε τις δυσκολίες που λέμε. Να φύγουμε από το κοίταγμα και να πάμε στο κοίτασμα, να ξεμπλέξουμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όταν θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα και μετά θα δούμε ότι εντός του έτους θα προχωρήσουμε. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα κοιτάσματα που είναι νότια της Κρήτης, νότιο-δυτικά της Κρήτης, σε σχέση με το Ιόνιο δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα βάθη. Στο Ιόνιο είναι πολύ λιγότερο βαθιά, άρα δεν είναι ο ίδιος κίνδυνος σε θέματα επενδύσεων. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει να φέρουμε και ανθρώπους και να φέρουμε και εταιρείες οι οποίες να παίξουν το παιχνίδι, αλλά τώρα αυτές θα είναι έτοιμες, ενώ θυμάστε ότι, ξέρω εγώ, πριν ένα χρόνο πάνω κάτω μας έλεγαν ότι τώρα οι εταιρείες θα σταματήσουν να κάνουν έρευνες για φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι προβλεψιμότητα έχουν. Ενώ στην πραγματικότητα είδαμε ότι για το κοίτασμα Γλάφκος που ξεκίνησε πέρσι, ανακοίνωσαν τα αποτέλεσματα το Μάρτιο κανονικά και βλέπουμε ότι δεν είχε σταματήσει καθόλου ούτε η Κατάρ Πετρελαιόμ ούτε η ExxonMobil να κάνει την γεώτρηση. Άρα λέω λοιπόν ότι σε αυτόν τον τομέα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σταθερά, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν και να ξέρετε ότι όταν κάνουμε αυτά τα μαθήματα για θέματα γεωτρήσεων, το πρώτο πράγμα που διδάσκουμε στους φοιτητές, εγώ το έζησα βιωματικά στην Καβάλα, είναι να τους λέμε το εξής, ότι το πρώτο ρίσκο είναι το γεωπολιτικό. Πρέπει πρώτα να μπει σε μια περιοχή η οποία να είναι σταθερή. Άμα δεν είναι σταθερή η περιοχή, δεν πάει να είναι τέλειο το κοίτασμα να έχεις τέσσερα τεράστια απόδοση κλπ. Δεν σου κάνει, δεν πας. Άρα λέω λοιπόν, εμείς τόσο καιρό στην Ελλάδα έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια περιοχή που είναι πολύ σταθερή και μάλιστα είναι και σταθεροποιητική, γιατί ακόμα και όταν υπάρχουν προβλήματα, π.χ. με την Τουρκία που είναι η αγαπημένη του στρατή, εμείς τα ξαναβάζουμε στη θέση τους και τελικά το ξεπερνάμε και είμαστε εδώ. Άρα όταν κάναμε λοιπόν ουσιαστικά πρώτον την οριοθέτηση με την Ιταλία, την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, την επέκταση για τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, όλα αυτά τελικά τα πετύχαμε, κάναμε την, για τον αγωγό EastMed την υπογραφή, μπήκαμε στο EastMed Gas Forum, τώρα να το υλοποιήσουμε και αυτό που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Οι πληροφορίες σας λένε δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο η γεωτρήση, οτιδήποτε γίνεται, ας πούμε, οι έρευνες. Και μετά... οι όποιες ανακοινώσεις που θα έχουμε θα είναι για το Ιόνιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο Ιόνιο, νότια και δυτικά, νότια και βόρεια, έχουν γίνει ήδη οι έρευνες που είναι να γίνουν mm-hmm. να γίνουν στην Κρήτη. Mm-hmm. Και τώρα αφού έχουν γίνει αυτές οι έρευνες, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο και θα κάνουμε τις πιο ακριβείς μελέτες, που είναι με τρεις διαστάσεις σε μικρότερες περιοχές που είναι πάνω κάτω γύρω από το κοίτασμα στόχου που έχουν εντοπίσει οι άλλες έρευνες. Άρα ουσιαστικά στο Ιόνιο έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και η καθυστέρηση στην Κρήτη οφείλεται μόνο και μόνο στις αναγορές που γίνονται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι τα έχουμε πιο πριν από τον Αύγουστο, πριν από τον Οκτώβριο, 5 το Οκτώβριο νομίζω την εκδίκαση, πριν από τον Οκτώβριο θα έχουμε λήξη του θέματος με την νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε mm-hmm. για επιτάχυνση τότε. Γιατί αλλιώς θα είναι ότι θα κάνουμε πράγματα μόνο στο Ιόνιο. Ένας ακροατής μας ρωτάει τι δυναμικότητα έχει η πηγή στην Καβάλα. Αυτό είναι το ερώτημά του. Τι δυναμικότητα έχει η πηγή, λέει, στην Καβάλα? Είναι μικρή. Είναι το ανάλογο με τον Πρίνο. Είναι καθαρά κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικό, εντάξει. Γιατί το βλέπεις και από τα πρατήρια που υπάρχουν που λειτουργούν με αυτά που βρίσκουμε στην Καβάλα εδώ και χρόνια, θα έχουμε ανάλογα κοιτάσματα, αλλά δεν έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε ένα στρατηγικό κοίτασμα
όπως έχουμε στο Ιόνιο ναι. και στην Κρήτη. Ναι, αυτό δεν περιμένουμε να μας φέρει έσοδα και από πόλη. Μας στείλαν και ένα δημοσίευμα του... Μας στείλαν ένα δημοσίευμα του ταχυδρόμου για την ΕΑΦΑΝ Καβάλας. Είναι μια υπόγεια δεξαμενή που σκέφτονται να φτιάξουν, αλλά έχει ένα τεράστιο κόστος κοντά ένα δισεκατομμύριο για υπόγεια δεξαμενή αποθήκευσης αερίου. Αποθήκη, αποθήκη. Αυτό τι είναι? Εγώ τώρα... Τι είναι αυτό εκεί? Αυτό ήταν ένα project που ήταν ήδη στο Mega Project εδώ και καιρό και αυτό ουσιαστικά δώσαμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στον σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχουμε ένα καράβι μάνα που θα τροφοδοτεί με LNG αρχικά το δίκτυο. Άρα το θέμα της αποθήκης δεν είναι από αυτά που προχωράν προς το παρόν. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως στρατή μου είναι αποθήκευση. Δηλαδή είναι για αποθήκευση. Φυσικό αέριο. Είναι κάποιο κοίτασμα που έχει εξαντληθεί και το χώρο αυτό το χρησιμοποιήσουν υπόγειο και θέλουν να το φτιάξουν. Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά ούτως ή άλλως, ενώ στην αρχή, ας πούμε, ο ακροατής που ζητούσε την δυναμικότητα, μιλάμε για πετρέλαιο και μιλάμε για το ανάλογο του πρίνου. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο, π.χ. όπως είναι και ουσιαστικά στο κατάκολο, εντάξει, όταν το μετράμε αυτό σε ενεργειακή Ελλάδα, είναι 15 μέρες. Άρα, για τοπική κατανάλωση είναι κάτι το σημαντικό, για ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι κάτι το σημαντικό, mm-hmm. γιατί όταν θες να κάνεις ένα συμβόλο και να στέλνεις π.χ. είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, εμείς τώρα προτιμούμε το φυσικό αέριο, να το στέλνεις, πρέπει να έχεις μια ποσότητα που να είναι στρατηγικού τύπου για να έχει ένα νόημα για να το ζητήσουν οι άλλοι. Άρα άμα δεν είμαστε εξαγωγείς, δεν έχει και μεγάλο όφελος. Έχει όφελος βέβαια τοπικά, γιατί θέλει να πει ότι μπορούμε και εμείς να παράγουμε αυτό που χρειαζόμαστε στα κατανάλωση. Αλλά το πιο σημαντικό για την Ελλάδα είναι να μπορεί να έχουμε στρατηγικά αποθέματα και να είμαστε εξαγωγείς, για να έχουμε και τις απολαβές από την εξαγωγή επιπλέον από το εργατικό δυναμικό που ούτως ή άλλως εργάζεται επί τόπου. Ο φίλος, ο ίδιος φίλος, έτσι λέει, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιγερό, κατάλαβα, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής, αφού ναι. έχουμε δικό μας πετρέλαιο, πώς δικαιολογείται η αύξηση στην Αγγλία? Καταλαβαίνω, ο μέσος καταναλωτής είναι αυτός. Μ' αρέσει, είναι καλός. Είναι πολύ απλό, πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμάται ότι, ας πούμε, το πετρέλαιο που έχουμε στον πρίνο πάνω κάτω φτάνει μέχρι το Βόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε τα παρατήρια... Είναι 6-7 χιλιάδες, πόσα χιλιάδες βαρέλια βγάζει την ημέρα? Είναι, όπως είναι η K-Oil, το βλέπετε, για να μην κάνουμε και διαφημίσεις, αλλά τέλος πάντων θα ήταν καλό να το ξέρετε, mm-hmm. ότι αυτό εδώ είναι, ουσιαστικά είναι η Καβάλα. Άρα είναι το πετρέλαιο το δικό μας. Αυτό όμως το πετρέλαιο μετά δεν πάει πιο πέρα στα πρατήρια. Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε τόσες μεγάλες ποσότητες για να τροφοδοτούμε όλη την Ελλάδα. Άρα το κόστος το οποίο λέει ο κύριος και η κυρία είναι ότι στην πραγματικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι κάνουμε εισαγωγές. Δεν έχουμε αρκετό δικό μας πετρέλαιο για να μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα καθορίσουμε την τιμή του. Άρα ουσιαστικά είναι η τιμή του βαρελίου που είναι για όλους το ίδιο και το γεγονός ότι το κάνουμε με εισαγωγή, αυτό είναι με κόστος. Μάλιστα. Αν ο πρίνος ή κάποια άλλα κοιτάσματα είχαν την ικανότητα να αντιπροσωπεύουν 90% της κατανάλωσής μας ή ακόμα και 100%, και βέβαια δεν θα ήμασταν στην ίδια θέση. Αλλά τώρα εδώ δεν πάνε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί εχθές μου στείλανε μία φωτογραφία από Ιταλία, από Μιλάνο, με την τιμή της βενζίνης στο 1,549, αν θυμάμαι καλά. Στην Ιταλία, η Ιταλία από πού παίρνουν πετρέλαιο? Ξέρετε, καίει πολύ τον κόσμο. Το θέμα καύσιμα καίει πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί και η μισθή είναι καλύτερη στην Ιταλία, έτσι? Ναι, πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι οι τιμές, για να είμαστε σοβαροί όλοι μας, είναι πιο πολύ οι φόροι που παίρνει κάθε κράτος πάνω στην τιμή. Εδώ είμαστε τώρα. Ωραία, η Ιταλία πρώτα απ' όλα φαντάζομαι ότι αυτοί που ρωτάνε αυτό ξεχνάνε την ΕΝΗ. Από πού το παίρνει mm-hmm. το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο? Η ΕΝΗ είναι η ιταλική εταιρεία που δρά παντού. Άρα έχει και τοπικά κοιτάσματα, έχει και αλλού. Αλλά το θέμα, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν διασχίζαμε την Ιταλία, ήταν κλασικό για όλους τους Έλληνες όταν πήγαμε πιο πέρα,
έβαζαν πολύ βενζίνη στην Ελλάδα, προσπαθούσαν να κάνουν τη λιγότερη βενζίνη μέσα στην Ιταλία και ξαναέπαιρναν αμέσως μετά από τα σύνορα. Γιατί η βενζίνη στην Ιταλία ήταν πάντα πανάκριβη. Τώρα γίνεται αντίστροφα. Μου λέτε. Ένα... Τώρα μη σας πω τις τιμές στη Γαλλία και λιποθυμήσετε. Έχω, το έχω μπροστά μου. Τι τιμή είναι στη Γαλλία? Στη Γαλλία πόσο είναι, ναι. Να πεις στον κόσμο να ξέρει. Μα είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο, αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Άρα και αυτό φαίνεται ακόμα και από την κυκλοφορία. Είναι πολλοί που κυκλοφορούν πολύ λιγότερο. Ναι. Γιατί να ξέρετε, είναι τόσο πανάκριβο που αναγκάστηκε η κυβέρνηση να δίνει και εκεί επιταγές και να πει για τις οικογένειες που έχουν λιγότερα εισοδήματα να μπορούν να πάρουν και μια επιταγή, να μπορούν να βάλουν βενζίνη σε αυτό το επίπεδο. Και είμαστε στη χώρα που είναι και η Total, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όταν αυτά είναι όλα από ξένες χώρες που έρχονται σαν εισαγωγή, ακόμα και αν είναι η Total που είναι ο operator, πάλι είναι ακριβό. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι το πιο ακριβό είναι ο φόρος. Ο φόρος που παίρνει το κράτος μέσα. Όταν η τιμή της βενζίνας ήταν περίπου 1,5 ευρώ στην Ελλάδα, ήταν 1,05 ο φόρος. Είναι αυτό λέω. Είναι τεράστιο, ναι. Είναι... Λέω λοιπόν ότι το ξέρω γιατί είναι ένα τεράστιο εισόδημα για κάθε κράτος. Εντάξει, γιατί σου λέει όλος ούτως ένας το έχει ανάγκη, όταν πληρώνει την τιμή το ξέρει τι είναι αυτό. Άρα λέω απλώς ότι άμα τα κράτη έλεγαν εγώ θα πάρω λιγότερο φόρο, θα πρέπει όμως να καταλάβουμε στρατηγική και σοφίωμα ότι από κάπου αλλού θα πρέπει να βρει λεφτά. Όταν ναι, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, το αφήνει εκεί που είναι. Άρα φαίνεται να είναι μεγάλο. Το άλλο, να ξέρετε, με το πετρέλαιο είναι πάνω από αυτό το αστείο. Είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν πριν ανεβούν οι τιμές και οι τιμές κατεβαίνουν εφόσον έχουν κατεβεί. Σωστά, σωστά. Δηλαδή, τώρα το, το παρατηρούμε τώρα αυτό τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, εγώ θα... Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ επιμένω πάνω σε αυτό, είναι ότι ωραία να τα λέμε αυτά, ωραία να λέμε ότι όλοι καίγονται τώρα με το καύσιμο και μου θυμίζει ρεμπέτικο, θα ήταν καλό όμως να σκεφτούν ότι άμα είχαμε προχωρήσει στις ταχύτητες που λέγαμε, γιατί να όλοι μιλάμε εντατικά από το 2012, σωστά, άρα είναι 10 χρόνια που το συζητάμε, σωστά. Και δεν έχουμε περάσει στη θέσπιση, δεν έχουμε κάνει την αξιοποίηση παντού, έχουμε καταφέρει ανάλογα με τις κυβερνήσεις να διώχνουμε και τους ανθρώπους, γιατί λέμε εντάξει δεν μας ενδιαφέρει εμάς, θα το παίξουμε αλλιώς, και μετά ξαφνικά λέμε παιδιά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί φύγατε. Τι να κάνουμε. Τώρα είναι η θηλιά στο λαιμό, τώρα είναι η θηλιά στο λαιμό, κύριε Λιγερή. Λοιπόν, να τα χρησιμοποιήσουμε και νομίζω ότι είναι καλό και για την Ευρώπη, είναι κάτι που δεν το έχουμε πάρει μπρέφα φαντάζομαι, είναι ότι τώρα θα μιλάμε όλο και πιο πολύ για ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό ήταν ένα πράγμα που ήταν εντελώς αδιανόητο, γιατί παλιά ήταν ο καθένας για τον ποπό του, όπως λέει. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί οι Γερμανοί τα είχαν βρει με τους Ρώσους, γιατί σας είχα πει σε άλλη μας κουβέντα ότι θεωρώ ότι η Μέρκελ έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και συνεχίζω να το πιστεύω, γιατί άφησε ξεβράκωτη την Αμερική. Το είπε και η ίδια, δεν έτσι. Ήταν να το πιστεύεις μόνο σου. Είπε, ας πούμε, για τον Nord Stream ότι δεν ήταν σωστή αυτή η κίνηση. Μπορεί να προσπάθησε να δικαιολογηθεί με τα γεωπολιτικά δεδομένα εκείνης εποχής. Και ένα άλλο πράγμα που δικαιολογήθηκε αναγκαστικά είναι ότι η Μέρκελ ανήκει και στους ανθρώπους που δεν ήθελαν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ τότε. Και τώρα που βλέπει τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο χαρούμενη. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα... Ας ελπίσουμε ότι τώρα επειδή κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία, νομίζω ότι το ουκρανικό είναι αυτό που μας επιτρέπει να πούμε τώρα ότι δεν ήταν καλή η στρατηγική να είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τη Ρωσία, ό,τι και να κάνει η Ρωσία, όποια και να είναι. Εγώ το λέω γενικά για όλες τις χώρες, ότι δεν πρέπει να είσαι εξαρτημένος μόνο από μία χώρα. Δεν πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε μία επένδυση. Θα πρέπει να τα έχεις σε διαφορετικές επενδύσεις ή τις προμήθειές σου να μην τις έχεις από ένα... Ωραία, τώρα σε χαίρομαι στρατή, άρα καταλαβαίνω τελικά ότι έχεις πολλά μικρά καλάθια. Πολλά μικρά, πολλά πολλά. Κύριε Λιγερέ, είμαι υπέρ του μικρού καλαθιού. Επειδή εχθές είχαμε την ομιλία του κυρίου Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Μία παρουσία στρατιωτών, μαχητών, δεν ξέρω πώς θα τους πω, που ένας από τους δύο δήλωσε ότι είναι από το τάγμα του Αζόφ, έχει να πω διχά στην ελληνική κοινωνία. Εμείς πάντως το πρωί πήραμε εξορισμένα μηνύματα, είχαμε και τηλεφωνήματα, βγήκε στον αέρα ο κύριος Σταθωράκης για αυτή την παρουσία, γιατί ο κύριος Ζελένσκι καλά κάνει, έτσι, για το λαό του.
και προσπαθεί να επικοινωνήσει αυτό που γίνεται στη χώρα του, αυτή την εισβολή, και να έχει στήριξη έτσι από τις άλλες χώρες. Η παρουσία όμως μέσα στην Ελληνική Βουλή ενός ανθρώπου που δήλωσε ότι είναι από το τάγμα του Αζόφ, και μπορεί και εμείς να έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα, αλλά ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο. Και μετά βέβαια καπάκι η παρουσία του στο Κοινοβούλιο της Κύπρου, καμία αναφορά στον Ατήλα, καμία αναφορά για την εισβολή των Τούρκων, καμία αναφορά. Δηλαδή την προτίμησή του στους Τούρκους, και μου λέει, θα με πεις πάλι ότι με ρατσιστείς με τους Τούρκους, την έδειξε ξεκάθαρα. Το σχόλιο σας θέλουμε για αυτή την παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν θα έλεγε κανείς ότι το κάνουμε και επίτηδες, ας πούμε, την ώρα που... Κύριε Λιγερέ, θα έλεγε κανείς ότι το κάναμε επίτηδες. Εμείς σε κόβουμε την ώρα που θα πεις το σχόλιο, εμείς δεν σε κόβουμε να βάλουμε τις διαφημίσεις. Δεν ακούει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε. Α, ωραία. Λέω λοιπόν, μου κάνετε σαμποτάζ στην ίδια την εκπομπή σας. Εμείς. Μάλλον κάποιος δάκτυλο. Κάποιος δάκτυλος είναι και μας το κάνει. Όχι, αλλά μια που έχουμε πει για το θέμα της διακοπής, είναι ότι γιατί έγινε το ανάλογο και στην Βουλή της Κύπρου, το ξέρετε. Γιατί ούτε εμένα μ' άρεσε ότι δεν είχαμε καμία αναφορά, τουλάχιστον στο αρχικό κομμάτι, εντάξει, της δήλωσης του Ζελένσκι, θα μπορούσε να είχε πει κάτι. Εγώ ξέρω πολύ καλά την πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, η οποία έκανε μια τεκμηριωμένη αναφορά και αναλογία, και τη χάρηκα, γιατί η Ανίτα είναι πραγματικά μαχήτρια σε αυτά. Είχε το θάρρος και του την είπε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι. Δεν τα μας τα λες καλά τα πράγματα εδώ. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είχε μόνο το θάρρος, είναι ότι είχε τη μαχητικότητα να τοποθετηθεί στη Βουλή εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε διασύνδεση και είχε πέσει. Γι' αυτό το λέω, είναι σαν να είναι και τώρα. Ναι. Είχε πέσει το σήμα και δεν είχαν. Εγώ αυτό τώρα που περιμένω είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ξέρω ότι η Ουκρανία έχει πάντοτε υπερψηφίσει όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με το Κυπριακό. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για μια αναγνώριση κτλ. Τώρα, εφόσον το υποσχέθηκε, εγώ περιμένω πώς και πώς το γραπτό κείμενο, το οποίο θα είναι μεταφρασμένο, όπου εκεί πέρα θα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την εισβολή. Αυτό θέλω τώρα, γιατί συμφωνώ απολύτως και με την Ανίτα και λέω, δεν μπορεί, ας πούμε, εσύ να παρουσιάζεις και να λες εγώ τώρα έχω δεχτεί μια βάρβαρη επίθεση και όλα αυτά που είναι σωστά, εντάξει. Ναι. Και μετά να μην κάνεις καμία αναφορά σε κάποιον που το έχει υποστεί. Και το υπόλοιπο και ότι το έχει υποστεί. 48 χρόνια. Κάνεις μια αναλογία, ρε παιδί. Εντάξει, αυτό με τα χρόνια, εντάξει, ξέρετε, ο Ζελένσκι έχει κάνει 20 παρουσιάσεις, σε κάθε κοινοβούλιο μιλάει για τα ιστορικά δεδομένα της κάθε χώρας, έτσι. Να ξέρετε ότι εμείς ακόμα και εσείς που είστε δημοσιογράφοι θα ήταν πραγματικά, θα σας έβαζαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι καταφέρετε να το κάνετε αυτό. Γιατί για 20 χώρες στην Ευρώπη να ξέρετε την ιστορία τους και να μπορείς να κάνεις αναλογίες και να μιλάς για την Κύπρο, για την εισβολή και για τον Φράγκο στην Ισπανία με την Γκουέρνικα, εντάξει, πρέπει να τα μάθεις αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ το περιμέναμε και είναι λογικό που το περιμέναμε, άρα εγώ τώρα το περιμένω ακόμα και το περιμένω και γραπτός. Και να πω την αλήθεια, άμα έχουμε το κείμενο γραπτός και υπάρχει αναφορά, για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να το έχει πει προφορικά. Ναι, γιατί τα γραπτά μένουν. Αυτό λέω. Άρα θα μπορεί να είναι ένα πράγμα που τελικά, άμα το αξιοποιήσουμε σωστά, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το όφελος. Άρα θα το δω. Επανέρχομαι με την Ελλάδα, ναι. Γιατί κάναμε τη σύνδεση και επειδή κόπηκε η γραμμή κάναμε μια αναφορά. Εγώ δεν έχω καμία όρεξη να ακούω κάποιον που είναι από το τάγμα του Αζόφ. Ένα. Δεύτερον, εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος που είναι από το τάγμα του Αζόφ αντιπροσωπεύει όλη την Ουκρανία. Δεύτερον. Τρίτον, δεν θεωρώ ότι κάποιος που είναι στο τάγμα του Αζόφ αντιπροσωπεύει τον Ουκρανικό στρατό, γιατί πάνω κάτω ξέρω ότι αυτοί που είναι στο τάγμα είναι 5.000 και ο Ουκρανικός στρατός είναι 500.000. Άρα εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι και η ταύτιση. Άρα δεν θέλω να τον έχω εκείνη τη στιγμή στη Βουλή, δεν θέλω να υπάρχει όμως επίσης και μια ταύτιση. Λέω λοιπόν ότι όταν εμένα μου εξηγούν, ας πούμε, ότι η εισβολή
στην Ουκρανία έγινε λόγω του τάγματος του Αζόφ είναι αστείο, γιατί αυτό υπάρχει μετά από την Κρυμαία το 2014 και η Εισβολή το 2022. Κατάλαβαν ναι, από το 2014 το 2022 ότι υπήρχε αυτό. Κύριε Λιγερέ, δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Το θέμα είναι ότι μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, στην Ελληνική Βουλή, ο κύριος Ζελένσκι επέλεξε να παρουσιάσει σε βίντεο δηλώσεις δύο στρατιωτών που ένας εκ των δύο δήλωσε ότι είναι του τάγματος του Αζόφ. Θεωρείται εμείς δεν θα ταυτίσουμε. Δεν θα το ταυτίσουμε με τον Ουκρανικό λαό. Σε καμία των περιπτώσεων. Το τάγμα του Αζόφ. Σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ δεν ήθελα, δεν ήθελα καθόλου να υπάρχει αυτή η αναφορά. Ατόπιμα ήταν λοιπόν από την πλευρά του Ζελένσκι. Αυτό που εμένα μ' άρεσε είναι να υπάρχει μια αναφορά στους Έλληνες. Εντάξει. Γιατί όταν μιλάμε για τη Μαριούπολη, η οποία καταστρέφεται συνεχώς, πρέπει να μιλάμε και για τους Έλληνες που είναι εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για την Οδυσσό που δεν έχει καταστραφεί επειδή υπάρχει αυτή η άμυνα, πρέπει να μιλάμε για τους Έλληνες που είναι εκεί πέρα. Άρα, εγώ αυτό που με στεναχωρεί ότι συζητάμε για όλο αυτό το θέμα και δεν μιλάμε καθόλου για το θέμα της αναφοράς που έγινε για την ελευθερία ή θάνατος, για την φιλική εταιρεία, ότι πρέπει πάλι να γίνει μια φιλική εταιρεία μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας και να προστατευτούν οι άνθρωποι. Ειδικά σε αυτές τις πόλεις, εγώ χάρηκα που ο Υπουργός Εξωτερικών είδε και το μουσείο της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό. Είναι πράγματα που μερικές φορές τα ξεχνάμε και εμείς οι Έλληνες. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης, τώρα που έφυγαν οι Ρώσοι από το Κίεβο, ότι εκεί πέρα είναι ο τάφος του Υψηλάντη. Το Κίεβο είναι. Μέχρι κοντά στη Λαύρα. Αλλά λέω απλώς ότι αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με την ουσία που είναι. Ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε πάθει και οι δύο χώρες από τέτοιες βάρβαρες εισβολές. Εμείς τώρα, επειδή επέλεξε να βάλει κάποιον που λέει μέσα στο βίντεο ότι είναι από το τάγμα του Αζόφ, έχουμε ασχοληθεί μόνο με αυτό. Ήταν λάθος του όμως, κύριε Λιγερέ. Ήταν λάθος του. Προκάλεσε το κοινό αίσθημα. Ήταν λάθος του. Ναι, ωραία, εντάξει. Ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Αφού εγώ το είπα. Εγώ νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ ζημιά στην εικόνα του Ζελένσκι στην χώρα μας. Στη χώρα μας, ναι. Δηλαδή τα μηνύματα που παίρνουμε και συνεχίζουμε και παίρνουμε είναι απίστευτα. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα του Ζελένσκι στη χώρα μας ούτως ή άλλως δεν ήταν θετική από την αρχή, γιατί έχουμε μια άλλη τάση. Αλλά μην το ψάχνουμε και πάρα πολύ, γιατί μετά μας συγκρίνουμε, ας πούμε, την παρουσία του Ζελένσκι στις 20 βουλές, θα δούμε ότι μπορεί στη δικιά μας να ήταν η χειρότερη. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που δεν ήθελαν να είναι μέσα ή ήθελαν να φύγουν ή φεύγαν μετά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στις άλλες χώρες δεν είχαμε κάτι το ανάλογο και αυτό εξηγείται ήδη από τα θέματα της Γιάλτας. Άρα ας μην ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Θεωρώ ότι όντως είναι ένα στρατηγικό λάθος. Έγινε και δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό συζητάμε, και μετά, έτσι μέχρι εκεί. Πρέπει όμως να συζητήσουμε για το άλλο. Δηλαδή, όλη η ουσία δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και έχουμε εκεί πέρα και δικούς μας ανθρώπους, Ελληνάκια, που είναι στην Ουκρανία και για τα οποία δεν μιλάμε. Εγώ εκεί θα σας ρωτούσα, πήγε ο κύριος, θα κάνει πρόταση, έκανε ο κύριος Δένδριας, θα καταθέσει για εγκλήματα πολέμου τους Ρώσους, για τη Μαριούπολη. Δεν το κατάλαβα εκεί τώρα, τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή θα κάνει αναφορά η Ελλάδα κατά των Ρώσων στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ας πούμε. Αυτό είναι σίγουρα. Ούτως ή άλλως αυτό είναι. Εμείς είμαστε εκεί. Τι προτρέχουμε. Τώρα θυμηθήκαμε τους Έλληνες. Γιατί τους Έλληνες στην Ουκρανία τους θυμόμασταν πριν τον πόλεμο. Καλά, εντάξει. Γιατί τους Έλληνες στα Σκόπια τους θυμόμασταν. Εγώ τα λέω τώρα επειδή ξαφνικά μας έπιασε μια πρεμούρα να κάνουμε πράγματα. Εδώ δεν θυμόμαστε τους Έλληνες στην Κύπρο. Εντάξει, άρα για ποιο πράγμα συζητάς τώρα. Εγώ λέω απλώς ότι αυτό που έγινε χθες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που είχαμε 93 χώρες υπέρ, 24 κατά και 58 αποχές, σε σχέση με την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Mm-hmm. Γιατί το προηγούμενο ήταν με τη Λιβύη, 2011. Ωραία, λέω λοιπόν ότι για να γίνει αυτή η ψηφοφορία πρέπει τα 2/3 των χωρών να είναι υπέρ της πρότασης. Ωραία, η πρόταση έγινε, υπερψηφίστηκε, η Ελλάδα είναι στις χώρες που το υπερψήφισαν με ντόμπρο και σταράτο τρόπο,
ξεκαθάρισε και αυτό το θέμα, γιατί όντως ήταν απαράδεκτο να υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν είναι ότι προτρέχει η Ελλάδα, η πρόταση έγινε από άλλους και εμείς ψηφίσαμε όπως οι άλλοι. 93 χώρες. Και όταν κοιτάζουμε, όταν λέω τα 2 τρίτα, τα 2 τρίτα από αυτούς που ψηφίζουν, εντάξει, οι αποχές δεν μετράνε. Άρα ήταν 93 με 24. Και όταν εγώ κοιτάζω ποιες είναι οι 24 χώρες που ψήφισαν κατά, εντάξει, δεν είναι να σας βάλω τον κατάλογο, θα σας δώσω ένα ενδεικτικό, είναι μέσα η Βόρεια Κορέα. Εντάξει. Άρα λέω λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάντοτε και όταν είμαστε στα Ηνωμένα Έθνη να είμαι από τη σωστή πλευρά και όταν ακούω μερικές χώρες που τις ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν, λέω Παναγία μου ευτυχώς που είναι από την άλλη πλευρά. Αυτό έγινε και με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ενώ πριν λίγες μέρες το συζητούσαμε αν έπρεπε να γίνει. Έγινε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, βλέποντας και αυτά που έγιναν και στη Μπούτσα που είδαμε ότι στην αρχή η Ρωσία έλεγε ότι δεν έγινε, ότι όλα αυτά είναι fake news, όταν είδαμε τις δορυφορικές εικόνες, όταν είδαμε τα βίντεο, όταν είδαμε τις αναλύσεις, καταλάβαμε ότι αυτά τα θύματα βρισκόταν σε αυτούς τους δρόμους εδώ και καιρό ακριβώς στην ίδια θέση όπως είχαν εντοπιστεί ακόμα και με GPS. Άρα λέω, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί λες ότι η Ελλάδα προτρέχει? Η Ελλάδα απλώς ακολουθεί ακριβώς. Με τη Μαριούπολη ότι θα καταγγείλει, σαν χώρα, εγώ έτσι το εξέλαβα, ότι σαν χώρα θα καταγγείλει τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη. Μα ούτως ή άλλως δεν το κάνει η Ελλάδα μόνη της, το κάνουν όλοι. Εντάξει, να μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, εγώ το εξέλαβα σαν πρωτοβουλία του κυρίου Δένδρια. Έτσι το κατάλαβα, γι' αυτό σας ρώτησα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία τέτοιου τύπου, γιατί πολύ απλά είμαστε όλοι συντονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όταν είναι στρατηγικό και σε νατοϊκό επίπεδο. Άρα δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία ειδική η Ελλάδα πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό όμως που κάνει η Ελλάδα είναι, επειδή στη Μαριούπολη έχουμε ειδικά Έλληνες, ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, Ουκρανούς ελληνικής καταγωγής, εκεί πέρα το δικό μας ενδιαφέρον είναι αθές πιο ενισχυμένο. Αλλά όχι ότι παίρνουμε μια πρωτοβουλία και μόνοι μας πάμε να κάνουμε κάτι. Εγώ πάντως έτσι το εξέλαβα, γι' αυτό και σας ρώτησα κιόλας, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε. Δεν πειράζει. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να του κάνουμε μια ερώτηση ακόμα, γιατί ερώτημα ακροατή από την περασμένη. Ερώτηση που σας είχα κάνει στην περασμένη μας κουβέντα. Είχα αναφερθεί για το μνημόνιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο, και μας είχατε πει ότι δεν ισχύει. Ναι, ο φίλος με ρώτησε και μου λέει δεν ισχύει, δεν έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχει καταψηφιστεί, λέει. Όχι, κάνει λάθος. Έχει καταψηφιστεί από τη Βουλή. Είναι... Κανονικά, εσύ στρατή, είναι ντροπή να μην το θυμάσαι. Η Βουλή της Λιβύης το έχει καταψηφίσει, άρα δεν πρόκειται. Εγώ έκανα την ερώτηση και μου λέει δες αυτό και λέω θα ρωτήσω την επόμενη φορά. Υποσχέθηκα ότι θα το ρωτήσω. Όταν ρωτάς μαθαίνεις. Άρα επειδή ρωτάει ο άνθρωπος και επιμένει, να θυμάστε ο άνθρωπος ότι στην πραγματικότητα ακυρώθηκε από την τουρκική Βουλή μόνη της, εντάξει, χωρίς εμείς να έχουμε κάνει ακόμα την μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Εντάξει. Ήδη ήταν ακυρωμένο από τη Βουλή. Ωραία. Όταν εμείς πήγαμε και βάλαμε και τα δικά μας τα σημεία που επικαλύπτουν τα σημεία του μνημονίου, πάλι δεν έγινε τίποτα από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ανακοίνωσαν τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως ήταν ήδη νεκρό. Άρα ήταν ζωντανό μόνο σε αυτούς που έχουν κολλήματα. Έχει τελειώσει εντελώς αυτό το θέμα. Άρα πολύ σωστά τον ενημέρωσες και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το ξαναλέμε και εδώ. Άμα το δει, δεν είναι μια απόφαση που τη ζητήσαμε εμείς, είναι η ίδια η Βουλή που πριν κάνει την κύρωση ακύρωσε τη διαδικασία και ακύρωσε μάλιστα και οποιαδήποτε διαδικασία γίνεται με την Τουρκία αυτή την περίοδο. Άρα μπήκε και αυτό το πλαίσιο ειδικά. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε κανένας λόγος να το συνεχίσουμε και να μιλάμε για αυτό το θέμα, εφόσον δεν υπάρχει. Απλώς ήταν καλό να κάνουμε και εμείς τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο για να εξασφαλίσουμε ότι και από την πλευρά μας ουσιαστικά ενισχύσαμε την απόφαση της Λιβυκής Βουλής. Ωραία. Και το όψιμο ενδιαφέρον της Τουρκίας με την Αίγυπτο να στείλει πρεσβευτή και όλα αυτά αναθέρμανση σχέσεων προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν. Όχι.
όχι μωρέ, αφού το κάνει εδώ και καιρό, φλερτάρει και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, για λόγους που το καταλαβαίνουμε. Απλώς η Αίγυπτος, τα έχουμε πει αυτά, δεν έχει ποτέ καταπατήσει την ΑΟΣ της Κύπρου ούτε την ΑΟΣ της Ελλάδος. Το ίδιο κάνει και το Ισραήλ, και αν το Ισραήλ και η Αίγυπτος που είναι μέσα στο East Med Gas Forum, όπως είναι ας πούμε και η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν έβαλαν την Τουρκία. Και σου υπενθυμίζω ότι για να μπεις στο East Med Gas Forum υπάρχει διαδικασία με βέτο. Άρα π.χ. τα Αραβικά Εμμυράτα δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί δεν το ήθελε η Παλαιστίνη, η οποία θεωρούσε ότι είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη θέρμανση σχέσεων με το Ισραήλ, τα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα δεν έγινε. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχουν μπει όλοι μέσα, η Τουρκία είναι έξω. Άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να φλερτάρει, κανένα δεν της έχει πει να μπει μέσα, και από αυτούς που είναι μέσα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουμε και πολλά βέτο για οποιαδήποτε υποψηφιότητα. Ενώ δεν υπήρχε κανένα βέτο π.χ. για να μπει η Γαλλία ως μέλος και για να μπει βέβαια και η Αμερική ως παρατηρητής, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το φόρουμ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και παρατηρητής. Η Τουρκία δεν είναι καν παρατηρητής. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό έλεγα προσύτερα, Στρατή, ναι. Ότι άμα θες να είσαι στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα σε γεωπολιτικό επίπεδο, να θυμάσαι ότι στο East Med Gas Forum θα είσαι εκτός. Α, ωραία. Οπότε λοιπόν είμαι στη σωστή πλευρά της κατάστασης. Σωστά, σωστά. Από την αρχή είσαι σωστή πλευρά. Αλλά ξέρω ότι κάπου κοιτάς από την άλλη πλευρά. Μιλάμε, εμείς χαιρόμαστε ότι η σχέση μας και με τους ακροατές μας είναι αμφίδρομη, και πραγματικά χαίρομαι που θα με σταματήσουν στον δρόμο, θα έρθουν στο μαγαζί μου να με συναντήσουν, να μου πούνε την άποψή τους. Πολλοί κόσμος. Και πραγματικά και σήμερα τα κοντέρ, από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ. Έτσι. Βλέπω και τα κοντέρ στο ίντερνετ έχουν σπάσει τα. Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση επειδή είμαστε μόνο εμείς οι τρεις. Πάνω και σκεφτόμαστε τους άλλους. Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που σας ρωτάνε. Ακόμα και αν μερικές φορές οι ερωτήσεις είναι πιο δύσκολες ή πιο παράξενες, εγώ το χαίρομαι, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει κάποιος διαφωτισμός. Ναι, να ξέρουν, ας πούμε, από μια πηγή που η οποία είναι σταθερή, και να ξέρουν ότι είναι μαζί τους και η Σοφία και ο Στρατής, ότι κάθε φορά αυτό που κάνετε είναι ότι διαφωτίζετε τον κόσμο με τις γνώσεις που παρέχετε μέσω του ραδιοφώνου, και άμα κάποιοι δεν το έχουν πιάσει με την πρώτη, ξαναρωτά, δεν μας πειράζει. Βεβαίως, έτσι. Εγώ πάντως, όταν πρώτο ξεκινήσαμε να μιλάμε εδώ και μιλούσαμε πάλι για αέρα και όλα αυτά, μας κατηγορούσαν. Είχατε πει την εξής ατάκα: η ανάπτυξη θα έρθει από τη θάλασσα. Και επειδή ήμουν υπέρ του ενός λιμανιού, τέλος πάντων, εδώ στο Νότο, μας κατηγορούν ότι ο Κιδωνάης προσπαθεί να μας βάλει το λιμάνι μέσω του λιερού στο τραπέζι. Κάθε μέρα βλέπουμε και γίνονται πράγματα. Έτσι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα προ δεκαετίας, έτσι. Κύριε Λιγερέ, το επικαλούμε πολύ συχνά. Λέω, τα έλεγε ο Λιγερός ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τη θάλασσα και είναι ο τουρισμός. Και εσείς νομίζατε ότι ερχόταν το λιμάνι. Χαιρόμαστε όμως που μετά από 10 χρόνια κουβέντας εδώ μαζί σας, κάποιοι μαθαίνουν, και χαιρόμαστε που είναι πολλοί αυτοί και πολλαπλασιάζονται κάθε φορά. Μαθαίνουμε. Ναι, και εμείς μαθαίνουμε, έτσι. Ναι, έτσι. Όχι, το χαιρόμαστε όλοι. Και ούτως ή άλλως, εντάξει, η αγάπη μας για την Κρήτη, το ξέρετε και οι δύο, είναι εξασφαλισμένη. Και λέω απλώς ότι δεν πρέπει να είμαστε απλώς μια λεβεντομάνα εκεί πέρα και απλώς να περιμένουμε τα πράγματα να γίνουν γύρω μας. Γιατί αυτό που έγινε με τη Λιβύη μας ανησύχησε. Αυτό που γίνεται με την Τουρκία μας ανησύχησε. Σε κάποια φάση πρέπει να πάρουμε και εμείς μερικές στρατηγικές αποφάσεις που να εξασφαλίζουν μια θέση πιο κυρίαρχη και πιο ανθεκτική, έτσι ώστε να μην ανησυχούμε με το παραμικρό. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε.